Στην έκτακτη είδηση που ξεκινήσαμε το δελτίο, θα γυρίσουμε ξανά στην επίθεση με κάποιο καυστικό υγρό κατά Μητροπολιτών στη Μονή Πετράκη. Είναι μαζί μας ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Δωδώνης Εξακίνθου, ο κύριος Χρυσόστομος. Να τον καλησπερίσουμε. Σεβασμιότατε, καλησπέρα. Τι ακριβώς έχει γίνει? Καλησπέρα σας και εσάς. Εγώ δεν ήμουν εκεί και δεν ξέρω ακριβώς. Ναι. Ξέρω ότι συνεδρίαζε το δικαστήριο το συνοδικό για κάποια αδικήματα κληρικών, όπως είναι αρμόδιο από τον νόμο και από τους κανόνες. Και εκεί ο κατηγορούμενος από την Βέρεια, από ό,τι έχω πληροφορηθεί, που επήγαινε για καθαίρεση, πέταξε υγρό στην έδρα του δικαστηρίου. Μάλιστα. Στην έδρα ήταν και ο Ζακίνθου, ο μητροπολίτης μας, ναι, και ο οποίος ευτυχώς, κατά τις πληροφορίες που έχω μέσα από την σύνοδο εκεί, δηλαδή ό,τι μπορούσαν να ξέρουν, ότι είναι ο ελαφρότερα δοκιμαζόμενος, γιατί πήγε λίγο από αυτό το αυτί του, ναι, και σαράσα του. Ξέρουμε αν είναι κάτι καυστικό υγρό, αν τους έκανε ζημιά δηλαδή? Είναι καυστικό υγρό, καυστικό υγρό που έχει και σε άλλους στα πρόσωπα και τα λοιπά, και είναι στο λαϊκό αυτή τη στιγμή. Μάλιστα, οπότε είναι πολύ σοβαρό. Ναι, σοβαρό και σαν πράξη. Μα ναι, αυτό λέει, ναι, σοβαρό σαν πράξη. Δεν έχουμε κάτι άλλο. Έχει ο κόσμος συνηθίσει στο έγκλημα. Ναι. Ό,τι έχετε, δηλαδή όλες αυτές τις πληροφορίες είναι ό,τι έχετε συγκεντρώσει μέχρι τώρα μιλώντας με ανθρώπους δικούς μου από τη σύνοδο. Ναι. Και από ένα διάκο που έχει πάει στο λαϊκό. Σεβασμιότατε, περιμένετε να μας τα δώσει ο Ιάσονας ο Τσόλης, γιατί έχει καινούργιες πληροφορίες. Να μας τις δώσει, να τις ακούσετε και εσείς. Μείνετε στη γραμμή όπως είστε, Ιάσονα. Για ναι, πάμε, ναι, για ναι, πάμε ναι, να μας δώσει ό,τι νεότερο έχει συγκεντρώσει. Λοιπόν, έχουμε νεότερες πληροφορίες. Να πούμε ότι αυτή την ώρα οι τραυματίες, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, είναι 7. Εγώ πρόκειται... δεν ακούω τίποτα πάντως. Είναι 7. Δεν μας ακούει ο Σεβασμιότατος. Λοιπόν, 7 οι τραυματίες από ό,τι μου λέει ο Ιάσονας. 7 είναι 6 δεσποτάζ. Έξι Μητροπολίτες ακριβώς και ένας φύλακας της Ιεράς Συνόδου. Τώρα τον ακούτε, Τάσο, τον Ιάσονα, Σεβασμιότατε? Όχι. Να σου πω, Τάσο, ότι θα δύο εξ αυτών τώρα είναι... Ακούω, τώρα. Σεβασμιότατε, καλησπέρα. Να πούμε λοιπόν ότι δύο εξ αυτών από τους Μητροπολίτες είναι πιο σοβαρά, σύμφωνα με τα όσα μέχρι στιγμής έχουμε καταφέρει να συλλέξουμε. Πρόκειται για τον Μητροπολίτη Αρτής, τον κύριο Καλίνικο, αργήθης, ναι, στην καταγωγή. Ναι. Αν δεν κάνω λάθος, σεβασμιότατε, διορθώστε με. Και πρόκειται, ναι, για τον Μητροπολίτη Κηφισίας, τον κύριο Κύριλο, οι οποίοι, ναι, αντιμετωπίζουν τα πιο σοβαρά τραύματα. Επαναλαμβάνω, είναι ο Μητροπολίτης Αρτής, κύριος Καλίνικος, πρώην επίσκοπος Επιδαύρου, αρκετά γνωστός στην περιοχή του Άργους, ο κύριος Καλίνικος, και με μεγάλη δράση, και ο Μητροπολίτης Κηφισίας, κύριος Κύριλλος. Να σου πω, Τάσο, ότι βρίσκεται σε εξέλιξη ένα τεράστιο ανθρωποκυνηγητό από την πλευρά της αστυνομίας για τον εντοπισμό των δραστών. Ελέγχεται αν ο συγκεκριμένος δράστη συνελήφθη κατευθείαν. Ελέγχεται, ακριβώς συνελήφθη, σεβασμιότατε, και ελέγχεται αν υπάρχει συνεργός στη συγκεκριμένη υπόθεση. Είναι εκείνος ο οποίος εδικαζότανε. Το καταλάβατε. Είστε σίγουρος, σεβασμιότατε, γι' αυτό? Δηλαδή, το είναι... Σίγουρος το... ότι έχω πληροφορηθεί. Ναι, γι' αυτό δεν είναι. Εδικαζόταν ένας παπάς και η ποινή ή ο εισηγητής είπε για καθαίρεση. Ναι. Και τότε έβγαλε αυτό το υγρό και το πέταξα πάνω τους. Απλά αφού δεν έχουμε αυτό από τη μάρτυρα, δεν μπορούμε να το υποστηρίξουμε. Γι' αυτό το λέω. Αλλά ναι, εντάξει, εσείς έχετε τις πληροφορίες. Όλες οι μαρτυρίες των... Αυτή είναι η πληροφορία από τη σύνοδο εμένα. Ναι. Αμέσως μόλις έγινε το επεισόδιο. Ναι. Τον συλλάβανε, διότι από ό,τι ξέρετε. Τον άλλον είναι ο ανιψιός μου εκεί. Α. Καταλάβατε, εργάζεται στη σύνοδο ο ανιψιός μου. Ακριβώς. Τον συνέλαβαν τον αυτόν που είπαμε, που φέρετε ότι έρχεται. Υπάρχει σύλληψη, ναι. Σπυρίδωνα Καμπιώτη το λένε, τον ανιψιό μου. Μάλιστα, Ιάσον, αυτά είναι, έτσι. Ακριβώς. Έχουμε σύλληψη. Ο Σεβασμιότατος, ναι, νομίζω ότι έχει όλες τις πληροφορίες έγκαιρα και έγκυρα. Έχουμε μία σύλληψη. Αναζητείτε αν υπάρχει συνεργός, αν κάποιος τον βοήθησε δηλαδή στο να προμηθευτεί το υγρό ή οτιδήποτε άλλο. Το ρεπορτάζ είναι σε εξέλιξη. Αναφέρουμε ότι είναι 7 οι τραυματίες, εκ των οποίων οι δύο σε αρκετά σοβαρή κατάσταση. Ναι. Οι Μητροπολίτες, συγχωρέστε με, ο Μητροπολίτης Άρτης, ο κύριος Καλίνικος. Άρτης. Ναι. Ακριβώς, και ο Μητροπολίτης Κηφισίας, κύριος Κύριλλος. Και ο Διονύσιος ο Ζακίνθου είναι ελαφρά λίγο στο αυτί. Ο ελαφρότερα πληγής.
Λοιπόν, σεβασμιότατε Χρυσόστομε. Για όλους τους αδελφούς λυπούμεθα, βέβαια. Αλλά χαιρόμεθα ότι ο λιγότερον είναι ο αδελφός μας του Ζακίνθου. Μάλιστα. Σεβασμιότατε Χρυσόστομε, σας ευχαριστούμε πολύ για την καλοσύνη να μας ενημερώσετε, τους τηλεθεατές μας κυρίως. Γεια σου, να ευχαριστούμε και σένα. Παραμένει στο ρεπορτάζ, ό,τι άλλο έχει το δίνουμε στους τηλεθεατές μας.